νευράδιασε. Να φύγω. William Butler Yeats. Λέξεις στο τζάμι. Παίζουν οι ηθοποιοί Γιώργος Κέντρος, Ράνια Οικονομίδου, Νίκος Νικολάου, Ηλίας Ασπρούδης, Χρήστος Τσάγκας, Βούλα Ξίκη, Γιάννα Ανδρεοπούλου. Σε μετάφραση Χριστίνας Μπάμπου. Στο μυρολόι της ξενιτιάς ακούστηκε η Ματίνα Μόσχοβη. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Στα ξένα. Συστήσουν τον Τζον Κόρμπετ. Είναι από τους Κόρμπετ του Μπελιμόνι, αλλά τώρα είναι φοιτητής στο Κέιμπριτζ. Αυτή είναι η Δεσποινής Μακένα, η δραστήρια γραμματέας μας. Περάστε. Θεώρησα καλό να σας ανοίξω εγώ η ίδια. Αυτή η χώρα είναι ακόμη αρκετά μεσαιωνική, ώστε να θεωρεί τον πνευματισμό θέμα για δυσάρεστο κουτσομπολιό. Δώστε μου τα παλτά και τα καπέλα σας, θα τα βάλω στο δωμάτιό μου. Είναι στην άλλη άκρη του χώρου. Καλύτερα να καθίσετε. Τα ρολόγια σας πρέπει να πηγαίνουν μπροστά. Η κυρία Χέντερσον έχει ξαπλώσει, όπως κάνει πάντα πριν από κάθε συνάντηση. Θα αρχίσουμε σε 10 λεπτά περίπου. Η Δεσποινής Μακένα κάνει όλη τη δουλειά του πνευματιστικού συνδέσμου του Δουβλίνου. Αυτή ανέλαβε όλη την αλληλογραφία με την κυρία Χέντερσον και έπεισε και την ιδιοκτήτρια να της δώσει αυτό το μεγάλο δωμάτιο και ένα μικρό δωμάτιο επάνω. Είμαστε ένας φτωχός σύλλογος και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε εκ των προτέρων. Η κυρία Χέντερσον ήρθε από το Λονδίνο με δική της ευθύνη. Έχει γεννηθεί στο Δουβλίνο και θέλει να βοηθήσει την κίνηση των πνευματιστών εδώ. Ζει πολύ μετρημένα και δεν έχει απαιτήσεις. Δίνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Μια φτωχή γυναίκα με ψυχή αποστόλου. Έχουν γίνει πολλές συναντήσεις εδώ? Όχι, μόνο τρεις ως τώρα. Ελπίζω να μην την ενοχλήσει ο σκεπτικισμός μου. Έριξα μια ματιά στην ανθρώπινη προσωπικότητα του Μάιερ και σε ένα άλλο βιβλίο του Κόναν Ντόιλ, αλλά δεν πίστηκε. Πρέπει όλοι να βρίσκουμε την αλήθεια από μόνοι μας. Ο Λόρδος Ντανράβερ και ο Λόρδος Εντέρ σύστησαν τον πατέρα μου στον περίφημο Ντέιβιντ Χόουμ. Ο πατέρας μου πολύ συχνά μου έλεγε πως είχε δει τον Ντέιβιντ Χόουμ να αιωρείται στον αέρα μέρα μεσημέρι. Αλλά ποτέ δεν τον πίστεψα. Ήθελα να ερευνήσω μόνος μου και ήταν πολύ δύσκολο να πιστώ. Με έπεισε η κυρία Πάιπερ, μια Αμερικανίδα μέντιουμ, όχι πολύ διαφορετική από την κυρία Χέντερσον. Σε κατάσταση ύπνωσης και μιλώντας με φωνές που υποτίθεται πως ανήκουν σε νεκρούς. Ακριβώς. Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας, αν θέλεις να αποδείξεις την ταυτότητα ενός πνεύματος. Μα μην περιμένετε πολλά πράγματα. Υπήρχε κάποια εχθρική επιρροή. Εννοείται ένα κακό πνεύμα. Ο ποιητής Μπλέικ λέει πως ποτέ δεν γνώρισε ένα κακό άνθρωπο που να μην έχει κάτι πολύ καλό απάνω του. Και εγώ λέω μια εχθρική επιρροή. Μια επιρροή που δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα στην προηγούμενη συνάντηση. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν ήμουν σε καμιά από τις συναντήσεις της κυρίας Χέντερσον. Αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν τίποτα καινούριο να μου δώσουν. Το είπα σε όλους τους νεότερους όταν με έκαναν πρόεδρό τους πως μάλλον θα έμενα στο σπίτι μου. Και θα μελετούσα τον Εμμάνουελ Σβέτεμπορκ, από τον οποίο μαθαίνω περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση. Αχα, αυτός θα είναι μάλλον ο γερο Κορνίλιος Πάτερσον. Νομίζει πως στον άλλο κόσμο γίνονται υποδρομίες και κοινοδρομίες και θέλει, λένε, να μάθει αν έχει δίκιο
που υποστηρίζει πως είναι πάντοτε ακριβή στην ώρα του. Η Δεσποινής Μακένα θα τον απασχολήσει για λίγο. Της δίνει προγνωστικά για τις σκηνοδρομίες του Χάρολντ Κρός. Καλημέρα σας ήρθα. Είναι όλα εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχο δωμάτιο για πανσιόν. Πριν από 50 χρόνια δεν ήταν πανσιόν. Δεν ήταν βέβαια τόσο κοντά στην πόλη τότε, γι' αυτό και στο πίσω μέρος έχει μεγάλους στάβλους. Και ζούσαν εδώ αξιόλογοι άνθρωποι. Ο Γκράταν είχε γεννηθεί στο πάνω πάτωμα. Όχι ο Γκράταν. Μάλλον ο Κιουράν. Δεν θυμάμαι. Μα ξέρω πως αυτό το σπίτι στις αρχές του 19ου αιώνα ανήκε σε φίλους του Τζόναθαν Σουίφτ ή μάλλον της Στέλλας. Ο Σουίφτ την πείραζε σε κάποιο από τα κείμενά του για κάτι χρήματα που είχε χάσει στα χαρτιά, πιθανότατα σε τούτο εδώ το δωμάτιο. Αυτά πριν εμφανιστεί στο προσκήνιο η Βανέσα. Εκείνο τον καιρό ήταν αγρικία περιτριγισμένο από δέντρα και κήπους. Κάποιος χάραξε μερικούς στίχους από ένα ποίημα της Στέλλας πάνω στον τζάμι. Ο θρύλος λέει πως το έκανε η ίδια. Νάτι. Μα δεν θα μπορέσετε να τους διακρίνετε καλά με αυτό το φως. Πού είναι η κυρία Χέντερσον? Απάνω. Αναπαύεται πάντοτε πριν από τις συναντήσεις. Πρέπει να τη δω πριν από τη συνάντηση. Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει για να απαλλαγούμε την κακή επιρροή. Αν αναπαύεται να την δείτε, δεν θα γίνει η συνάντηση. Λέει πως είναι επικίνδυνο ακόμα και να σκεφτόμαστε, πόσο μάλλον να μιλάμε για κακή επιρροή. Τότε θα μιλήσω στον πρόεδρο. Καλύτερα να το συζητήσουμε όλο το θέμα πρώτα στο δωμάτιό μου. Η κυρία Χέντερσον λέει πως πρέπει να υπάρχει απόλυτη αρμονία. Κάτι πρέπει να γίνει. Η τελευταία συνάντηση απέτυχε τελείως. Αυτή πρέπει να είναι η κυρία Μάλετ. Έχει μεγάλη πνευματιστική πείρα. Ελάτε στο δωμάτιό μου. Ο Γεροπάτερσον και μερικοί άλλοι είναι ήδη εκεί. Τους ξέρω καλά αυτούς τους στίχους. Είναι από ένα ποίημα που έγραψε η Στέλλα για τα γενέθλια του Σουίφτ όταν έγινε 54 χρόνων. Μόνο τρία από τα ποίηματά της και μερικοί στίχοι που πρόσθεσε σε κάποιο ποίημα του Σουίφτ έχουν διασωθεί. Μα είναι αρκετά για να αποδείξουν πως ήταν καλύτερη ποιήτρια από εκείνον. Ακόμη και αυτές οι λίγες λέξεις στο παράθυρο μου θυμίζουν ένα ποιητή του 17ου αιώνα, τον Ντόν ή τον Κράσοου. Μου μάθες πώς τη νιώτη να κρατήσω, διακρίνοντας τα λάθη από τα σωστά. Πώς από την καρδιά μου να αντλήσω τη λάμψη που αργοσβήνει από τη ματιά. Δεν είναι παράξενο που ένας εκπεπιθήσεως εργένης λόγιος κράτησε την αγάπη δύο τέτοιων γυναικών. Γνώρισε τη Βανέσα στο Λονδίνο όταν βρισκόταν στο απόγειο της πολιτικής του δύναμης. Τον ακολούθησε στο Δουβλίνο. Τον αγαπούσε 9 χρόνια, ίσως και να πέθανε από αυτή την αγάπη. Μα η Στέλλα τον αγαπούσε για όλη της τη ζωή. Έχω δείξει σε πολλούς αυτούς τους στίχους. Είστε ο πρώτος που τους αναγνωρίζει. Το διδακτορικό μου στο Κέμπριτζ είναι πάνω στο Σουίφτ και τη Στέλλα. Ελπίζω πως θα κατορθώσω να αποδείξω πως την εποχή του Σουίφτ οι διανοούμενοι έφτασαν στο απόγειο της δύναμής τους. Στο ψηλότερο επίπεδο που κατόρθωσαν ποτέ να φτάσουν και κοινωνικά και πολιτικά. Πως ό,τι σπουδαίο υπάρχει στην Ιρλανδία και σε εμάς τους ίδιους, ό,τι απομένει από το οικοδόμημά μας, προέρχεται από εκείνη την εποχή. Πως έχουμε κρατήσει τη σφραγίδα της περισσότερο από ό,τι η Αγγλία. Μια τραγική ζωή. Ο Μπόλιμπροκ, ο Χάρλ, ο Όρμοντ, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι πολιτικοί που ήταν φίλοι του, εξορίστηκαν και καταστράφηκαν. Δεν νομίζω πως μπορεί να εξηγήσει κανείς την προσωπικότητά του με αυτόν τον τρόπο. Η τραγωδία του είχε βαθύτερα αίτια. Το πολιτικό ιδανικό του ήταν η Ρωμαϊκή Σύγκλητος. Οι ιδανικοί πολιτικοί άντρες, ο Βρούτος και ο Κάτων. Αυτοί οι πολιτικοί και αυτοί οι άντρες θα μπορούσαν ίσως να ξαναδημιουργηθούν άλλη μια φορά, μα αυτή η κίνηση πέρασε. Και αυτός προείδε την καταστροφή που ερχόταν. Η Δημοκρατία, ο Ρουσό, η Γαλλική Επανάσταση. Γι' αυτό μισούσε τους κοινούς ανθρώπους. Μισό τους δικηγόρους, μισό τους γιατρούς, έλεγε. Παρόλο που αγαπώ τον τάδε γιατρό και το δίνα δικαστή. Γι' αυτό έγραψε τον Γκιούλιβερ. Γι' αυτό αυτοκαταστράφηκε. Γι' αυτό ένιωθε αγανακτισμένος. Γι' αυτό αναπαύεται κάτω από την πιο φημισμένη ταφόπλακα της ιστορίας. Θυμάστε τι γράφει? Στα αγγλικά μοιάζει σχεδόν πιο τέλειο από ό,τι στα λατινικά. Επήγε εκεί όπου η άγρια αγανάκτηση δεν μπορεί πια να σπαράξει την καρδιά του. Μάλιστα. Γιατρέ,
Κάτι πρέπει να κάνουμε για να διώξουμε αυτή την επιρροή που καταστρέφει τις συναντήσεις μας. Έρχομαι εδώ κάθε εβδομάδα και μου στοιχίζει αρκετά. Μα το Belfast, το επάγγελμά μου είναι να κηρύσω το θείο λόγο και εργάζομαι σκληρά ανάμεσα στους φτωχούς και τους αθώους. Και κατορθώνω πολλά ψέρνοντας και κάνοντας κήρυγμα. Μα ξέρω πως θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα από ό,τι κάνω. Ελπίζω πως θα μπορέσω να επικοινωνήσω με το μεγάλο ιεροκήρυκα Μάντι. Θέλω να του ζητήσω να σταθεί αόρατος δίπλα μου την ώρα που μιλώ ή ψέλνω και να αποθέσει τα χέρια του στο κεφάλι μου και να μου δώσει λίγη από τη δύναμή του ώστε η δουλειά μου να γίνει ευλογημένη, όπως η δουλειά του Μάντι και του Σάνκι ήταν ευλογημένη. Αυτό που λέει ο κύριος Τζόνσον για την εχθρική επιρροή είναι αλήθεια. Οι δύο τελευταίες μας συναντήσεις απέτυχαν τελείως. Θέλω να ανοίξω ένα ζαχαροπλαστείο στο Folkestone. Ακολούθησα την κυρία Χέντερσον στο Δουβλίνο για να συμβουλευτώ τον άντρα μου. Μα δύο πνεύματα μιλούσαν συνεχώς και δεν άφηναν κανένα άλλο πνεύμα να πει λέξη. Τα πνεύματα έλεγαν τα ίδια πράγματα και στις δύο συναντήσεις. Μα ναι, σαν να ήταν πρόσωπα σε κάποιο φρικτό έργο. Αυτό φοβόμουν κι εγώ. Ο άντρας μου πνίγηκε στη θάλασσα πριν από 10 χρόνια. Μα συχνά μου μιλάει μέσω της κυρίας Χέντερσον σαν να είναι ακόμη ζωντανός. Με συμβουλεύει για όλα. Και αν δεν μπορώ να το ρωτήσω, είμαι σαν χαμένη. Ποτέ δεν μου άρεσε ο παράδεισος όπως τον περιγράφουν στην εκκλησία. Μα όταν κάποιος μου είπε πως ο άντρας της κυρίας Μάλετ έπινε και έτρωγε και πήγαινε βόλτα τον αγαπημένο του σκύλο, είπα στον εαυτό μου: αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για τον Κόρνι Πάτερσον. Ήρθα για να διαπιστώσω αν είναι αλήθεια. Και ορκίζομαι στο Θεό πως δεν άκουσα λέξη για αυτό το θέμα. Σας ζητώ, γιατρέ, σαν πρόεδρος του πνευματιστικού συνδέσμου του Δουβλίνου που είστε, να μου επιτρέψετε να διαβάσω την ευχή του εξορκισμού που υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Μετά την τελευταία συνάντηση, την αντέγραψα από ένα παλιό βιβλίο στη βιβλιοθήκη του Belfast. Την έχω εδώ. Τα πνεύματα είναι άνθρωποι σαν κι εμάς. Τους φερόμαστε σαν να είναι καλεσμένοι μας και τα προστατεύουμε από αγένειες και βιαιότητες και κάθε εξορκισμός είναι μια κατάρα ή μια απειλή. Δεν παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν κακά πνεύματα. Μερικά πνεύματα είναι ακόμη δεμένα με τη γη. Νομίζουν πως ζουν, ακόμη και επαναλαμβάνουν συνεχώς κάποια πράξη της προηγούμενης ζωής τους. Όμως εμείς θυμόμαστε ξανά και ξανά κάποια οδυνηρή ανάμνηση. Μόνο που εκεί που βρίσκονται τα πνεύματα, οι αναμνήσεις είναι πραγματικότητα. Για παράδειγμα, όταν ένα πνεύμα που έχει πεθάνει με βίαιο θάνατο έρχεται σε ένα μέντιουμ για πρώτη φορά, ξαναζεί όλη την αγωνία του θανάτου του. Όταν ο άντρας μου ήρθε για πρώτη φορά, το μέντιουμ προσπαθούσε να ανασάνει και πάλευε σαν να πνιγόταν. Αχ, ήταν φοβερό να το βλέπεις. Μερικές φορές τα πνεύματα δεν ξαναζούν την αγωνία του θανάτου τους, αλλά κάποια παράφορη τραγική στιγμή της ζωής τους. Ο Σβέτεμπορκ το περιγράφει αυτό το φαινόμενο και δίνει και εξήγηση. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στην Οδύσσεια και σε ολόκληρη τη λογοτεχνία της Ανατολής. Ο δολοφόνος επαναλαμβάνει το φόνο του. Ο ληστής στη ληστεία, ο εραστής στην καντάδα του, ο στρατιώτης ξανακούει τη Σάλπιγγα. Αν είναι καθολικός, θα έλεγα πως αυτά τα πνεύματα βρίσκονται στο καθαρτήριο. Είναι ανώφελο να γράφουμε πάνω στις σταφόπλακες «αναπαύσου εν ειρήνη», γιατί πρέπει να υποφέρουν και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να υποφέρουμε μέχρι να μας δώσει ο Θεός ειρήνη. Αυτά τα πνεύματα δεν έρχονται συχνά σε συναντήσεις, εκτός αν οι συναντήσεις γίνονται σε σπίτια όπου κάποτε ζούσαν αυτά τα πνεύματα ή όπου του συνέβη κάτι. Αυτό το πνεύμα που λέει ακατανόητα λόγια και δεν απαντάει όταν του μιλούν, πρέπει να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Όσο πιο υπομονετικοί είμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλαγεί και αυτό από την παραφορά και τις τύψεις. Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμη πως το πνεύμα που μας διέλυσε την τελευταία συνάντηση δεν είναι κακό. Και αν δεν πρόκειται να το εξορκίσω, τουλάχιστον θα προσευχηθώ στο Θεό για προστασία. Κοιτάξτε, ο σύνδεσμος της κυρίας Χέντερσον, η Λούλου, είναι και ικανή και πεπειραμένη και μπορεί να προστατέψει και το μέντιουμ και όλους εμάς. Μα ίσως να βοηθήσετε τη Λούλου αν προσευχηθείτε να βρει το πνεύμα ανάπαυση και ειρήνη. Ιδίες ψυχής μου,
Σωτήρα Χριστέ, ποτέ δεν νυχτώνεις αν είσαι κοντά μου. Κυρία Χέντερσον, να σα συστήσω τον κύριο Κόρμπετ. Έρχεται από το Κέιμπριτζ και μας αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και ελπίζει πως θα μπορέσετε να τον πείσετε. Όλοι είχαμε αμφιβολίες κάποτε, μα δεν πρέπει να περιμένει κανείς πολλά από μια πρώτη συνάντηση. Πρέπει να έχει επιμονή και υπομονή. Πολύ χαίρομαι που έχετε αμφιβολίες. Νόμιζα πως ήσασταν κι εσείς πνευματίστρια. Έχω δει πάρα πολλές συναντήσεις και μερικές φορές νομίζω πως είναι σύμπτωση η μεταβίβαση σκέψεων. Άλλες φορές πάλι σκέφτομαι σαν το γιατρό και άλλες νιώθω σαν τον Ιώβ, ξέρετε, μου σηκώνεται η τρίχα. Ένα πνεύμα περνά μπροστά στο πρόσωπό μου. Κλειδώστε, γιατρέ. Δεν νομίζω να θέλουμε να μπει κανείς εδώ μέσα κατά λάθος. Ελάτε να καθίσετε εδώ, Δεσποινής Μακένα. Όχι, θα καθίσω δίπλα στον κύριο Κόρμπετ. Νιώθετε σαν τον Ιώβ απόψε? Νιώθω πως κάτι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό χαίρομαι που έχετε αμφιβολίες. Νιώθετε πιο ασφαλής? Ναι, πιο ασφαλής. Πολύ χαίρομαι που συναντώ πάλι τους καλούς μου φίλους και καλωσορίζω τον κύριο Κόρμπετ. Επειδή είναι ξένος, πρέπει να του εξηγήσω πως δεν καλούμε τα πνεύματα. Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες και εκείνα έρχονται. Δεν ξέρω ποιο πνεύμα πρόκειται να έρθει, μερικές φορές έρχονται πολλά. Και οι οδηγοί διαλέγουν ποιο θα μιλήσει. Οι οδηγοί προσπαθούν να στέλνουν ένα για τον καθένα μας, μα δεν το πετυχαίνουν πάντα αυτό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον αγαπητό φίλο που βρίσκεται στην άλλη όχθη, μην απογοητευτείτε. Αν ο φίλος σας δεν μπορέσει να έρθει ετούτη τη φορά, ίσως να μπορέσει την επόμενη. Ο σύνδεσμός μου είναι ένα αξιαγάπητο μικρό κοριτσάκι που το λένε Λούλου και πέθανε όταν ήταν 5 ή 6 χρόνων. Μας περιγράφει τα πνεύματα που έχουν παρουσιαστεί και μας λέει ποιο πνεύμα θέλει να μιλήσει. Δεσποινής Μακένα, έναν ύμνο παρακαλώ. Τον ίδιο που είπατε και την προηγούμενη φορά. Ήλιε της ψυχής μου, σωτήρα Χριστέ, ποτέ δεν νυχτώνεις αν είσαι κοντά μου. Ο γήινος σύννεφο, ας μην έρθει ποτέ για να σε κρύψει από τη ματιά μου. Ο γήινος σύννεφο, ας μην έρθει ποτέ για να σε κρύψει από τη ματιά μου. Σωτήρα Χριστέ, ποτέ δεν νυχτώνεις αν είσαι κοντά μου. Για να σε κρύψει από τη ματιά μου. Πάντα έτσι ροχαλίζει στην αρχή. Η Λούλου χαίρεται που βλέπει όλους τους φίλους της. Κι εμείς χαιρόμαστε που ήρθες, Λούλου. Η Λούλου χαίρεται που βλέπει ένα καινούριο φίλο. Σε εσάς μιλάει. Ευχαριστώ, Λούλου. Δεν πρέπει να γελάς με τον τρόπο που μιλάω. Δεν γελάω, Λούλου. Κανείς δεν πρέπει να γελάει. Η Λούλου κάνει προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να πει μεγάλες μακριές λέξεις. Η Λούλου βλέπει έναν ψηλό άντρα εδώ με πολλά μαλλιά στο πρόσωπο. Όχι πολλά στο κεφάλι, κόκκινο λαιμοδέτη και μια αστεία καρφίτσα. Ναι, ναι. Μια καρφίτσα σαν πέταλο. Ο άντρας μου. Έχει ένα μήνυμα. Ναι. Η Λούλου δεν μπορεί να ακούσει. Αχ. Είναι πολύ μακριά, ήρθε κοντά. Λούλου ακούει τώρα, λέει, διώξτε αυτόν τον άνθρωπο, δείχνει κάποιον που στέκεται στη γωνία, σε εκείνη τη γωνία εκεί λέει πως είναι ο κακός άνθρωπος που τα χάλασε όλα την προηγούμενη φορά. Αν δεν το διώξουν,
Η Λούλου θα φωνάξει. Αυτό το φοβερό πνεύμα πάλι. Την προηγούμενη φορά μονοπόλησε τη συνάντηση. Δεν άφηνε κανέναν άλλο να μιλήσει. Τον έδιωξαν αυτόν τον κακό άνθρωπο. Η Λούλου βλέπει μια νεαρή κυρία. Δεν είναι και ο άντρας μου. Ο άνθρωπος με την αστεία καρφίτσα έφυγε. Η νεαρή κυρία δεν... Η Λούλου νομίζει πως πρέπει να είναι από πάρτι μεταμφιεσμένων. Τόσο αστεία ρούχα, μαλλιά όλο μπούκλες. Όλοι σκύβουν στο πάτωμα κοντά σε αυτό το γέρο με τα γυαλιά. Όχι, όχι, δεν την αναγνωρίζω. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο κακός γέρος στη γωνία, τον κνάφισαν και ξανάρθε. Η Λούλου θα φωνάξει. Πώς τόλμησες να τις γράψεις? Πώς τόλμησες να τη ρωτήσεις αν είμαστε παντρεμένοι? Πώς τόλμησες να τις ρωτήσεις αν είμαστε παντρεμένοι? Πώς τόλμησες να κάνεις ερωτήσεις? Μια ψυχή που υποφέρει δεν μπορεί να μας δει ούτε να μας ακούσει. Κάθες εκεί μαζεμένη. Δεν άκουσες τι είπα? Πώς τόλμησες να τις κάνεις ερωτήσεις? Όταν σε γνώρισα ήσουν ένα νόητο μικρό κορίτσι χωρίς γνώση, χωρίς ηθικές αξίες. Πόσες φορές δε δέχτηκα τις προσκλήσεις σπουδαίων προσώπων. Πόσες φορές απέφυγα το λόρδο θησαυροφύλακα. Πόσες φορές αμέλησα τις υποθέσεις του κράτους για να μελετήσουμε μαζί τον Πλούταρχο. Σιωπή. Μα γιατρέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σου δίδαξα να σκέφτεσαι σε κάθε περίπτωση της ζωής. Όχι όμως όπως σκεφτόταν η Έστερ Βαν Χομπράιτ, μα όπως θα σκεφτόταν ο Κάτων Ιωβρούτος. Και τώρα φέρεσαι σαν μια κοινή πόρνη που κρυφακούει από τις κλειδαρότρυπες. Τζόναθαν Σουίφτ που μιλάει στη γυναίκα που αποκαλούσε Βανέσα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Έστερ Βαν Χομπράιτ. Τη ρώτησα, Τζόναθαν, επειδή σ' αγαπώ. Γιατί μ' άφηνες να περνώ τόσες ώρες κοντά σου αν δεν ήθελες να σ' αγαπήσω? Όταν ξανάχτιζα τη Ρώμη μέσα στο μυαλό σου, ήταν σαν να περπατούσα στους δρόμους της. Αυτό ήταν όλο, Τζόναθαν. Δεν ήμουν παρά ο καμβάς ενός ζωγράφου. Θεέ μου, νομίζεις πως ήταν εύκολο? Ήμουν ένας άντρας με πάθος και είχα ορκιστεί να μην παντρευτώ ποτέ. Αν δεν είσαι παντρεμένος με εκείνη, γιατί να μην παντρευτούμε όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι? Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή που ήρθες στο πατρικό μου σπίτι και άρχισες να με διδάσκεις. Νόμιζα πως ήταν αρκετό να σε κοιτάξω, να σου μιλάω, να ακούω τη φωνή σου. Σ' ακολούθησα στην Ιρλανδία πριν από 5 χρόνια, μα δεν αντέχω άλλο. Δεν μου φτάνει να σε βλέπω, να σου μιλάω, να σ' ακούω. Τζόναθαν, Τζόναθαν, είμαι γυναίκα. Οι γυναίκες που αγάπησε ο Βρούτος και ο Κάτων ήταν όπως εγώ. Έχω κάτι στο αίμα μου που κανένα παιδί δεν πρέπει να κληρονομήσει. Έχω συνέχεια ζαλάδες. Προσποιούμε πως είναι από τη λεμαργία μου για τα φρούτα
Όταν ήμουν παιδί, τις είχα και στο Λονδίνο. Υπάρχει ένας σπουδαίος γιατρός εκεί, ο Δόκτωρ Άρμπαθνοτ. Του είπα για τις ζαλάδες, του είπα και για άλλα χειρότερα πράγματα. Αυτός μου τα εξήγησε. Υπάρχει ένας στίχος του Τράιντεν. Ω, ξέρω, ξέρω. Τα μεγάλα πνεύματα έχουν συμμαχία με την τρέλα. Αν έκανες παιδιά, Τζόναθαν, το αίμα μου θα τα έκανε γερά. Θα πάρω το χέρι σου και θα το βάλω πάνω στην καρδιά μου. Πάνω στο αίμα το Βάιχομ Ράιτ, που είναι υγιές για πολλές γενιές. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αγγίζεις το σώμα μου, Τζόναθαν. Και τι με νοιάζει εμένα αν είναι υγιές? Τι με νοιάζει εμένα αν θα έκανε το δικό μου παιδί γερό? Και τι με νοιάζει εμένα αν θα ήταν άλλον υγιές? Άλλον έναν απατεώνα ή ανόητο όσους έχει ο κόσμος. Τι με νοιάζει εμένα αν θα ήταν το δικό μου παιδί γερό? Θα προσθέσω εγώ άλλον ένα απατεώνα ή ανόητο σε όσους έχει ο κόσμος. Κοίταξέ με, Τζόναθαν, η αλαζονία της διάνοιάς σου μας χωρίζει. Δώσ' μου τα χέρια σου, θα τα κουμπίσω στο στήθος μου. Α, είναι λευκά, λευκά σαν τα ζάρια του παίχτη, λευκά ζάρια από ελεφαντόδοντο. Σκέψου την αβεβαιότητα. Ίσως ένα τρελό παιδί, ίσως ένας παλιάνθρωπος, ίσως ένας ηλίθιος, μα ίσως όχι, Τζόναθαν. Τα ζάρια της διανόησης είναι σημαδεμένα. Μα εγώ είμαι ένα κοινό ζάρι από ελεφαντόδοντο. Δεν είναι τα χέρια μου που σε κάνουν να υποχωρείς. Τα χέρια μου είναι αδύναμα. Δεν θα μπορούσαν να σε νικήσουν αν δεν αγαπούσες όπως αγαπώ εγώ. Είπες πως είσαι ένας άντρας με πάθος. Αυτό είναι αλήθεια, Τζόναθαν. Κανένας άλλος άντρας στην Ιρλανδία δεν έχει τόσο πάθος. Γι' αυτό με χρειάζεσαι. Γι' αυτό χρειάζεσαι, παιδιά. Κανείς δεν τα χρειάζεται περισσότερο από σένα. Γερνάς. Ένας γέρος χωρίς παιδιά νιώθει απέραντη μοναξιά. Ακόμα και οι φίλοι του γέρισαν γι' αυτόν, τον εγκαταλείπουν. Στρέφονται στους νέους, στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. Δεν μπορούν να υποφέρουν ένα γέρος σαν γι' αυτούς. Δεν είσαι πολύ γέρος για τα ζάρια, Τζόναθαν. Μα σε λίγα χρόνια θα έχεις γίνει ένας κακόμοιρος, άκληρος γέρος. Ο Θεέ μου, άκουσε την προσευχή του Τζόναθαν Σουίφτ, αυτού του βασανισμένου ανθρώπου, και φρόντισε να μην αφήσεις τις επόμενες γενιές τίποτε άλλο από το πνευματικό του έργο που του το χάρισε ο ουρανός. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τη μοναξιά με το μυαλό, Τζόναθαν. Ζάρια. Λευκά ζάρια από ελεφαντόδοντο. Θεέ μου, με άφησες μόνο με τον εχθρό μου. Ποιος κλείδωσε την πόρτα? Ποιος με κλείδωσε μαζί με τον εχθρό μου? Κακέ γέρο, μην τον αφήνετε να ξανάρθει. Ο κακός γέρος δεν ξέρει πως έχει πεθάνει. Η Λούλου δεν μπορεί να βρει πατεράδες, γιους, μητέρες. Που είναι από εδώ? Η δύναμη σχεδόν έφυγε.
μια στροφή από τον ύμνο, ο ύμνος θα φέρει καλή επιρροή. Τον κάποιο τέκνο σου απολώσει. Άκουσε σήμερα την Αγία σου φωνή. Μην αφήσεις πια να διαμαρτωλώσει. Μην αφήσεις πια να διαμαρτωλώσει και την ψυχή σου. Κύριε, σπλαχνή σου. Κύριε, σπλαχνή σου. Όλοι τους πλαχνή σου. Άκουσε σήμερα την Αγία φωνή σου. Μην τον αφήνεις πια να διαμαρτωλώσει. Μην τον αφήνεις πια να διαμαρτωλώσει και την ψυχή σου, Κύριε. Μου φάνηκε πως μίλησε. Είδα τα χείλη της να κινούνται. Θα ένιωθε πιο άνετα να κουμπούσε σε ένα μαξιλάρι, μα υπάρχει φόβος να ξυπνήσει. Τίποτε δεν μπορεί να την ξυπνήσει όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ώσπου να ξυπνήσει από μόνη της. Στέλλα. Ακούσατε! Είπε Στέλλα! Η Βανέσα έφυγε. Πήρε τη θέση της η Στέλλα. Προσέξατε την αλλαγή. Την καινούρια επιρροή στο δωμάτιο. Έτσι μου φάνηκε, μα νόμισα πως ήταν της φαντασίας μου. Σε βοηθήσει, αγαπημένη μου Στέλλα. Είσαι δυστυχισμένη. Δεν έχεις παιδιά. Δεν έχεις εραστή. Δεν έχεις σύζυγο. Μόνο ένα δίστροπο φίλο που γερνάει. Τίποτα άλλο. Σε έχω αδικήσει, αγαπημένη μου Στέλλα. Είσαι δυστυχισμένη. Δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις εραστή, δεν έχεις σύζυγο. Μόνο ένα δίστροπο φίλο που γερνάει και τίποτε άλλο. Μα όχι, μη μου απαντάς, μου απάντησες με αυτό το ποίημα που έγραψες για τα γενέθλιά μου. Πόση περιφρόνηση μιλάς για τις γυναίκες που δεν έχουν τίποτα ξεχωριστό. Μόνη του πρίκα του προσώπου η ομορφιά. Πριν η ζωή 30 χρόνια τους χαρίσει έρημες κόρες, για διάφορες συζύγους θα τις χρήσει. Είναι μια σκέψη του μεγάλου Χρυσοστόμου που έγραψε σε κάποιο φημισμένο κείμενό του, πως οι γυναίκες που αγαπήθηκαν για την ψυχή τους αγαπούν με τρόπο που αγαπούν οι Άγιοι. Κρατούν την ομορφιά τους περισσότερο και γνωρίζουν μεγαλύτερη ευτυχία από ό,τι οι γυναίκες που αγαπήθηκαν για τη σάρκα τους. Αυτή η σκέψη μ' ανακούφισε, μα είναι φοβερό πράγμα να είσαι υπεύθυνος για την ευτυχία κάποιου άλλου. Υπάρχουν στιγμές που αμφιβάλλω, που σκέφτομαι πως ο Χρυσόστομος μπορεί να έκανε λάθος. Μα τώρα έχω το ποίημά σου για να μου διώξει τις αμφιβολίες. Μου μίλησες με αυτά τα υπέροχα λόγια. Μου μάθες πως την νιώτη να κρατήσω, διακρίνοντας τα λάθη από τα σωστά. Πως την καρδιά μου να αντλήσω τη λάμψη που αργοσβήνει από τη ματιά. Πως όμορφα μπορεί ένα όμορφο μυαλό το χρώμα των μαλλιών που αλλάζει να διορθώσει. Πόσο το πνεύμα και η αρετή μπορεί να δώσει πάλι στο δέρμα της φρεσκάδας το παλμό. Η στίχη πάνω στο τζάμι. Και έπειτα καταλαβαίνεις πως φοβάμαι τη μοναξιά.
φοβάμαι μη ζήσω περισσότερο από τους φίλους μου και από μένα. Παρηγορείς την τελευταία στροφή και υπερβάλλεις εξυπνώντας τις ψυχικές μου αρετές. Πόσο συγκινητικά είναι αυτά τα λόγια που περιγράφουν την αγάπη σου. Ήθε ο θάνατος να αρχίσει. Το πλούσιο μανδύα που με σκέπαζε να σκίσει. Τη θλίψη με αξιοπρέπεια θα κρατήσω. Μια μόνο μέρα και τ' άλλο πρωινό θα σβήσω. Εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια, Στέλλα. Θα ζήσεις πολύ μετά από μένα, Στέλλα, αγαπημένη μου, γιατί είσαι ακόμα νέα. Μα εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια. Ο κακός γέρος έφυγε. Η δύναμη τελείωσε. Η Λούλου δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Αντίο, φίλοι μου. Φύγε, φύγε. Τον είδα τώρα. Ξανακατέστρεψε τη συνάντηση. Ναι, κυρία Χέντερσον. Ο άντρας μου ήρθε, αλλά τον έδιωξαν. Η κυρία Χέντερσον είναι πολύ κουρασμένη. Πρέπει να την αφήσουμε να αναπαυθεί. Κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν. Κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να πάρω χρήματα μετά από μια τέτοια συνάντηση. Μα και βέβαια πρέπει να τα πάρετε, κυρία Χέντερσον. Μια αποτυχημένη συνάντηση είναι εξίσου εξαντλητική με μια επιτυχημένη συνάντηση. Και πρέπει να πληρωθείτε. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστό να πάρω χρήματα μετά από μια τέτοια αποτυχία. Αυτό το πνεύμα με συγκίνησε. Αν επιμένετε όμως, θα πρέπει να τα δεχτώ. Θα προσευχηθώ για σας απόψε. Θα ζητήσω από το Θεό να ευλογήσει και να προστατέψει τις συναντήσεις σας. Ορίστε. Ξέρω πως είστε κουρασμένη, κυρία Χέντερσον, αλλά πρέπει να σας μιλήσω. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση αυτά που άκουσα. Αυτή είναι η συνεισφορά μου για να σας δείξω πως είμαι ικανοποιημένος. Πραγματικά ικανοποιημένος. Μία λίρα. Κανείς ποτέ δεν μου δίνει πάνω από 10 σελήνια. Κι όμως, η συνάντηση απέτυχε. Όταν λέω πως είμαι ικανοποιημένος, δεν εννοώ πως πίστηκα πως αυτά ήταν πνεύματα. Προτιμώ να νομίζω πως όλα αυτά τα δημιουργήσατε εσείς. Πως είσαστε μια σπουδαία ηθοποιός και μια διανοούμενη. Στο κείμενο που γράφω για τη διατριβή μου, εξετάζω όλες τις εξηγήσεις που δίνουν οι βιογράφοι του Σουίφτ για την αγαμία του και αποδεικνύω πως η εξήγηση που εσείς διαλέξατε είναι η πιο λογικοφανής. Μα υπάρχει κάτι που θέλω να σας ρωτήσω. Ο Σουίφτ ήταν ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της διανόησης της εποχής του. Της αλαζονικής διανόησης. Της απελευθερωμένης επιτέλους από τις προλήψεις. Προείδε την πτώση της, προείδε τη δημοκρατία. Το μέλλον πρέπει να τον γέμιζε τρόμο. Μα αρνιόταν να αποκτήσει παιδιά γι' αυτό το λόγο. Ήταν τρελός ή ήταν ολόκληρη η διανόηση της εποχής του παράλογη. Για ποιον μιλάτε, κύριε? Για τον Σουίφτ φυσικά. Τον Σουίφτ? Δεν ξέρω κανέναν που να λέγεται Σουίφτ. Τον Τζόναθαν Σουίφτ που το πνεύμα του υποτίθεται πως μας επισκέφτηκε απόψε. Τι? Αυτό το βρώμικο παλιόγερο. Δεν ήταν ούτε βρώμικος, ούτε γέρος όταν τον αγάπησαν η Στέλλα και η Βανέσα. Τον είδα πολύ καθαρά την ώρα που ξυπνούσα. Τα ρούχα του ήταν βρώμικα, το πρόσωπό του σκεπασμένο από εξανθήματα. Κάποια αρρώστια είχε κάνει το ένα του μάτι να πριστεί. Εξήχε από το πρόσωπό του σαν αυγό. Έτσι ήταν όταν γέρασε. Η Στέλλα είχε πεθάνει πολύ νωρίτερα. Το πνεύμα του είχε χαθεί. Οι φίλοι του τον είχαν εγκαταλείψει.
Ο άνθρωπος που είχαν βάλει να τον προσέχει τον χτύπαγε για να κάθεται ήσυχα. Πότε είναι νέοι και πότε γέροι. Αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως αλλάζουν και οι σκέψεις τους. Μερικές φορές είναι φοβερό πράγμα να βρίσκεσαι έξω από το σώμα σου. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Ελάτε, Κόρμπετ. Η κυρία Χέντερσον είναι ξενιλημένη. Αντίο, κυρία Χέντερσον. Είμαι πολύ κουρασμένη. Πολύ θα ήθελα ένα φλιτζάνι τσάι. Πέντε σπουδαίοι υπουργοί που ήταν φίλοι μου πάνε. Δέκα σπουδαίοι υπουργοί που ήταν φίλοι μου πάνε. Δεν φτάνουν τα δάχτυλά μου για να μετρήσω πόσοι σπουδαίοι υπουργοί ήταν φίλοι μου και τώρα πάνε. Πού έβαλα εκείνα τα βουτήματα? Α, να τα. Και εκεί πρέπει να έχει ένα φλιτζάνι και ένα πιατάκι. Μα πού είναι το φλιτζάνι? Ανάθεμα τη μέρα που γεννήθηκα. William Butler Yeats. Λέξεις στο τζάμι. Παίζουν οι ηθοποιοί Γιώργος Κέντρος, Ράνια Οικονομίδου, Νίκος Νικολάου, Ηλίας Ασπρούδης, Χρήστος Τσάγκας, Βούλα Ξίκη, Γιάννα Ανδρεοπούλου. Σε μετάφραση Χριστίνας Μπάμπου. Στο μυρολόι της ξενιτιάς ακούστηκε η Ματίνα Μόσχοβη. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.